όλη την Ελλάδα και όχι μόνο να φοράνε και να χαίρονται. Είναι ρούχα που οραματίζομαι, σκέφτομαι και μαζί με την δημιουργική ομάδα τα υλοποιούμε. Είσαι έτοιμη να κάνεις τη δική σου οικογένεια? Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, ναι. Ο παλαιός σου θα έρθει να σε απολαύσει σήμερα, να απολαύσει τη συλλογή σου? Όχι, αλλά έχει δει όλα τα ρούχα και του αρέσει, ναι. Η μητέρα μου φόρεσε και Dutch Collection. Α, μίλησε η μαμά μου! Μίλησε η μαμά μου! Θέλω να το δω αυτό, γιατί συνήθως ντρεπόταν, ναι. Πώς νιώθετε που φοράτε τα ρούχα της κόρης σας, λοιπόν? Είμαι πολύ χαρούμενη, δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα συμβεί αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη, διότι θα μας εκπλήσει συνέχεια. Στηρίζεσαι να ασχολείται από μικρή με τη μόδα, έκανε έτσι, προσπαθούσε να συνδυάσει ρούχα? Είχατε καταλάβει την τάση της? Όχι, δεν ήταν ιδιαίτερα κοκέτα. Είναι το αγαπημένο μας το παιδί, η πιο αγαπημένη μου κόρη από όλες. Όχι, μετά την κυρία που είναι εδώ. Είναι και πολύ κοντά στο επόμενο βήμα, στο να φτιάξετε δική της οικογένεια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αυτό ρωτήσει την ίδια. Να είσαι καλά, το εύχομαι. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι ο Δημήτρης και η Μέρη δεν κάνουν για πρώτα βιολιά, δεν κάνουν για κεντρικοί παρουσιαστές? Εντάξει, το βρίσκω άδικο.